Οι διάσημοι μίλησαν. Η απόφαση έχει πάρθει. Γιώργος. Συμφωνήθηκαν όλοι, δεν μεταξύ. Γιώργος. Αυτό που σας είπα, ρε, να κάνω. Αυτό που σας είπα. Ο Γιωρίκας Φιλίδης, λοιπόν, είναι ο δεύτερος υποψήφιος από την ομάδα των διασήμων. Και για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, θα έρθω στον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος έχει κερδίσει την ατομική ασυλία. Αυτή η επίθεση, λοιπόν, εμείς την είδαμε ως ένα σκοτάδι. Χαίρομαι που όλη η ομάδα αποφάσισε δίπλα σε αυτό το σκοτάδι να ρίξει άπλετο φως. Το άπλετο φως αυτό είναι ο Γιωρίκας. Δίπλα σε αυτό το φως, λοιπόν, εγώ θέλω να ρίξω λίγο ακόμα φως. Θα τοποθετήσω στην τρίτη θέση ένα χρυσό άνθρωπο, που κάθε ελληνική οικογένεια, φαντάζομαι, ήδη αγαπάει και θαυμάζει. Αναφέρομαι φυσικά στο Θανάση Βυσκαδουράκη. Και το κλείνω εδώ. Καταρχήν να τον ευχαριστήσω για τα ωραία λόγια αγάπης. Τον ευχαριστώ. Περιμένω τώρα και από το κοινό να ψηφίσει αυτούς που πραγματικά θέλουν να μείνουν σε αυτό το όμορφο ταξίδι που λέγεται Survive. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα, είχα πει ότι θέλω να φύγω. Έγιναν πολλά πράγματα μέχρι να φύγω και πραγματικά με βγάζουν και από τη δύσκολη θέση το να ζητάω συνεχώς μια ψήφο να φύγω. Οπότε και εγώ συμφωνώ μαζί τους, διαφέρουμε. Δεν θα πω σκοτεινές πλευρές τώρα και φωτεινές, τώρα αυτά είναι πολιτικά λόγια και πολύ στον αέρα λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ και παρακαλώ και παροτρύνω κιόλας και τον κόσμο όντως να ψηφίσει και τον Θανάση και τον Γιωρίκα να παραμείνουν στο παιχνίδι και εγώ να αφήσω το νησί γιατί αρκετά με κούρασε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που θα αποχωριστώ αυτό το νησί και αρκετά άτομα από αυτή την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτά τα παιδιά που χωρίς να έχουν κανένα λόγο διαχώρισαν τη θέση τους, πόνεσαν μαζί μου και εύχομαι το τηλεοπτικό κοινό που του έχω εμπιστοσύνη να μας απαλλάξει και να δώσει την ευκαιρία σε δύο απίθανους ανθρώπους, τον Γιωρίκα και στο Θανάση, να συνεχίσουν να ζουν μαζί μας. Ο αληθινός άνθρωπος, ο άνθρωπος που λέει την αλήθεια, έχει πολύ λίγους φίλους, ούτως ή άλλως. Λίγους και καλούς. Στη ζωή μου αυτό έκανα πάντα. Από εκεί και ύστερα είναι ένα παιχνίδι ούτε που με ενδιαφέρει. Πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, η άποψη των παιδιών είναι μια άποψη παιδιών. Ο καθένας έχει κάνει αυτό που έχει να κάνει, έχει αποδείξει αυτό που έχει αποδείξει στη ζωή του. Οπότε, ούτε καν λαμβάνω υπόψη αυτά που λένε. Πραγματικά. Είμαι ένας άνθρωπος χορτάτος, από αγάπη, από καριέρα. Οπότε, τους εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια και εύχομαι να βγουν από εδώ και να είναι κάποιοι. Όπω. Είναι τρομερό που δεν έχει καταλάβει τι έχει πει. Σε βγάζει από τα ρούχα σου κανονικά. Δηλαδή να βγουν από το παιχνίδι και να είναι κάποιοι. Γιατί δεν φεύγει, αφού θέλει τόσο πολύ και δεν του αρέσει. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Προσπαθεί να ηρωοποιηθεί. Εμένα αυτό με σοκάρει. Ότι ξαφνικά προσπαθεί να το φέρει όλο τούμπα και άμα φύγει, όντως να πει: εγώ το ζήτησα από τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος με αγαπάει και δεν με ψήφισε για να φύγω. Ή αυτό που είπε ο Λάμπρος για φως και σκοτάδι, είπε παιδιά ότι είναι πολιτικά λόγια και λόγια στον αέρα. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι, να τραβάς τα μαλλιά σου, δεν υπάρχει. Δεν παλεύεται ο τύπος. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Μπο, πιστεύεις ότι ψήφισαν σωστά? Το σκεπτικό είναι σωστό, αλλά νομίζω πιο σωστό θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, αντί το Θανάση να ψηφίζανε την Ευρυδίκη. Σωστό. Η οποία σε αυτήν έγινε η επίθεση. Και ίσως ο κόσμος να τη στήριζε πιο πολύ. Να τη στήριζε πιο πολύ από ότι το Θανάση. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και εμείς το ευχόμαστε. Και να φύγει αυτός που πραγματικά το θέλει κιόλας από ό,τι λέει. Πιστεύεις ότι μπορεί να φύγει ο Θανάσης? Πάρα πολύ. Κοιτάξτε, παιδιά, είναι αρένα. Το έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Εκεί είναι για να σφαχτούν. Είναι ένα τηλεοπτικό σόου. Το οποίο τηλεοπτικό σόου επιτάσσει, θεωρώ, να παραμείνει ο Βαλάντης για να δημιουργήσει κι άλλα θέματα. Εφόσον υπάρχει το βλέπουν, και κόσμο στο Twitter που λέει: άμα το διώξετε, δεν θα υπάρχει μετά μαναφούκι, δεν θα γίνονται. Εντάξει, δεν θα υπάρχει όλο αυτό. Θα ηρεμήσει όμως δύο ομάδες, τόσοι παίκτες. Θα ηρεμήσει η καθημερινότητά τους και η ζωή τους. Το και δεν θα έχουν έναν άνθρωπο να τους προσβάλλει. Το θέλουν αυτό όμως.
Οι ομάδες, ναι. Η παραγωγή ή οι ομάδες. Η παραγωγή. Φαντάζομαι, ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα και τον έχουν βάλει στην άκρη και στη γωνία και τον βαράνε όλοι. Τρίβουν τα χέρια του, εννοεί. Τρίβουν τα χέρια του, γιατί θα πάει καλά. Παιδιά, σκεφτείτε. Ότι είναι θέαμα είναι αυτό, πα καλά. Μετά πάλι νομίζω κάπως θα κανονιστεί με τις προσωπικότητες αυτές, θα μπουν και καινούργιοι παίκτες. Είπατε και εσείς. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Στην κοινωνία μας λοιπόν δεν επιβιώνει το καλό. Ναι ή όχι. Μόνο το καλό επιβιώνει. Εντάξει, δεν επιβιώνει πάντα. Θέλω το να κακό. Πιστεύω. Όχι πάντα, αλλά δεν επιβιώνει μόνο το καλό. Εμείς οι καλοί άνθρωποι δεν έχουμε επιβιώσει, φίλε μου. Ναι. Απλά δεν μας επιβιώνει και πάρα πολύ κακή. Εγώ σκέφτομαι, Δημήτρη, άντε πες και ότι μένει, ας πούμε, και δεν φεύγει αυτή την εβδομάδα. Πώς θα το πάρει και θα το μεταφράσει αυτό στο μυαλό του και τι ακριβώς θα δούμε και την επόμενη και την επόμενη εβδομάδα. Θα νομίζω ότι είναι ο Μεσσίας. Θα εξαστιαστεί. Θα νομίζω ότι έχει δίκιο στο τέλος.